Και αυτή η υποδοχή, αυτή η συγκέντρωση, όπως και άλλες συγκεντρώσεις που έχουμε κάνει όλες αυτές τις μέρες, δείχνει την πραγματική παράσταση νίκης. Σε λίγες μέρες από σήμερα, σε 6 μέρες, την ερχόμενη Κυριακή, δεν θα πανηγυρίζουν τα καρτέλ και τα συμφέροντα. Θα πανηγυρίζει ο απλός λαός. Θα πανηγυρίζει ο λαός τη νίκη της δημοκρατίας, την επιστροφή της δικαιοσύνης στον τόπο μας. Και δεν θα διαψεύσουμε κάτι ιδιαίτερο. Όλοι το γνωρίζουμε. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, διότι τη βλέπουμε συνομιλώντας με τους ανθρώπους καθημερινά, με τους πολίτες του Μόχου, τους ανθρώπους της δημιουργίας, τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει κανείς πια που να μην επιθυμεί μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του, μια μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά του, περισσότερη δικαιοσύνη και προκοπή. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι πια σύνθημα αυτό που λέμε αλλαγή. Είναι προσδοκία, είναι ελπίδα, είναι συνέστημα αγαλίασης για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Γιατί ο κόσμος πια λέει ένα πράγμα. Ως εδώ με την αστροκέρδεια, ως εδώ με την οικογενειοκρατία, ως εδώ με τις ανισότητες, ως εδώ με την αδιαφορία, ως εδώ με την αλαζονία της εξουσίας και ως εδώ με την αδικία. Πολίτες της Οικουμενίτσας και της Δεσποτείας, 4 χρόνια τώρα γνωρίσατε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εγκατάλειψη και απαξίωση. 4 χρόνια τώρα ο νομός σας έχει στην πραγματικότητα βγει έξω από το πέρασμα. Και θέλω να πω δύο λόγια για όσα γίναν ή για όσα δεν γίναν αυτά τα 4 χρόνια, αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω, πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Να ξεκινήσω από το λιμάνι σας που το ξεπουλήσανε χωρίς κανένα ουσιαστικό αντάλλαγμα, που ζητάμε εδώ και πάρα πολλές μέρες να μας δώσουμε τη σύμβαση παραχώρησης και τα έχουν κάνει όλα μέσα στην αδιαφάνεια και δεν λένε, δεν δείχνουνε τι ακριβώς πουλήσανε και τι ακριβώς πήρανε. Το λιμάνι της Οικουμενίτσας, η Μαρίνα στην Πλαταριά και στα Σίβωτα, το αλλιευτικό καταφύγιο της Αγιάδα και το κυριότερο, δεν μας λένε για ποιο λόγο ακόμα και αυτό που αναγκαστήκαν να υποστηρίξουν μετά από τις δικές μας πιέσεις και δεσμεύσεις, την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης του λιμανιού στους πολίτες της Οικουμενίτσας, για ποιο λόγο δεν το υλοποιούν. Να θυμηθούμε το νέο τμήμα πανεπιστημιακό εδώ που δημιουργήθηκε, ήταν ΤΕΗ και εμείς το κάναμε πανεπιστημιακό τμήμα μετάφρασης και το κλείσαν μετάφρασης και διερμηνίας, το οποίο ιδρύθηκε ως πανεπιστημιακό τμήμα το 2018 με την αναμόρφωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 2019 το έκλεισαν και έχει μείνει η Οικουμενίτσα χωρίς τμήμα, χωρίς νέα παιδιά, χωρίς πανεπιστημιακό τμήμα και φοιτητές. Η πόλη έγινε πια μια πόλη που δεν έχει τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια των νέων ανθρώπων. Τι άλλο να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε και να δούμε τα 4 αυτά χρόνια την εγκατάλειψη των δομών υγείας,
που εμείς ενισχύσαμε το δημόσιο νοσοκομείο με νέο αξονικό τομογράφο για πρώτη φορά, νέο μαγνητικό τομογράφο, τμήμα επιγόντων περιστατικών και παρά το γεγονός της πανδημίας, σήμερα έχει λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Να θυμηθούμε την απαξίωση των ανθρώπων, των παραγωγών, των κτηνοτρόφων και των αγροτών που το 2021 εγώ βρέθηκα δίπλα τους. Πήγα και τους συνάντησα, τους παραγωγούς μανταρινιού, μανταρινοπαραγωγούς. Και είχαν τότε το μεγάλο θέμα που μου έθεσαν, ότι δεν παίρνανε αποζημιώσεις για τις πληγές που είχαν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Δεν πήρανε ποτέ αποζημιώσεις, αλλά τώρα δεν παίρνουν ούτε τις ενισχύσεις τις προβλεπόμενες από τον ΟΠΚΕΠΕ. Και το μεγάλο ερώτημα για τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς του νομού σας δεν είναι πια αν θα πάρουν κάποια ενίσχυση ή όχι, αλλά αν θα συνεχίσουν να μένουν στην Ήπεθρο και να παράγουν στον τόπο τους, να έχουν τα χωράφια τους να τα σπέρνουν και τα ζώα τους να βγάζουν τυρί, γάλα, τυρί, να έχουν τα προϊόντα, τα κτηνοτροφικά, διότι το μεγάλο θέμα είναι πια πώς θα αντέξουν το κόστος της παραγωγής. Το κόστος της παραγωγής έχει εκτοξευθεί. Το ενεργειακό κόστος τους συμπαρέσει όλους αυτούς. Και τι θα κάνουν τώρα, πώς θα μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους, αν συνεχίσει για άλλα 4 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη να δίνει τα πάντα στους μετσάζοντες. 300% είναι η διαφορά των τιμών που πουλάει ο παραγωγός στο χωράφι από αυτή που βρίσκει ο καταναλωτής στο ράφι. Τι άλλο να θυμηθούμε για την απαξίωση αυτού του νομού 4 χρόνια τώρα, πέρα από αυτά που είπα για τον αγροτικό κόσμο, για την υγεία, για τους πολίτες εδώ της Οικουμενίτσας σε σχέση με το λιμάνι τους, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να πούμε, που είδανε τους λογαριασμούς να αυξάνονται κατακόρυφα, τα χρέη να τους πνίγουν, να μην μπορούν να περάσουν ούτε έξω από μια τράπεζα, διότι οι δάνεια, οι τράπεζες δίνουν μονάχα σε όσους μπορούν να αποδείξουν ότι δεν χρειάζονται να πάρουν δάνειο. Τι άλλο να θυμηθώ. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό που πρέπει να πούμε για τον τόπο σας είναι ότι είναι ένας τόπος που δημογραφικά γερνάει. Τα χωριά στους δήμους, στο Δήμο Φιλιατών και στο Δήμο Σουλίου είναι χωριά τα οποία στην πραγματικότητα γίνονται φαντάσματα όσο περνάει ο καιρός. Και γίνονται φαντάσματα διότι οι άνθρωποι στην περιφέρεια δεν μπορούν να έχουν ένα στοιχειώδες εισόδημα, δεν μπορούν να έχουν μέλλον, δεν μπορούν να έχουν προοπτική. Ποιος λοιπόν θα δώσει απαντήσεις για όλα αυτά. Και να θυμηθώ βεβαίως και την κοροϊδία, τη μεγάλη κοροϊδία που αφορά τους βορειοϋπηρώτες συμπολίτες μας, που τους κόψανε τη σύνταξη το 2012, ο κύριος Σαμαράς. Μετά ήρθαμε εμείς και μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια την αποκαταστήσαμε το 2019 και 4 χρόνια τώρα είναι παγωμένη. 4 χρόνια τώρα. Και τώρα προεκλογικά τους ανοίξανε μια πλατφόρμα για να κάνουν δηλώσεις. Η κοροϊδία και η υποκρισία στο απόγειό της. Εμείς λοιπόν θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες της Εσπρωτείας και να τους πω ότι δεν πιστεύουμε πως υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Στις πιο δύσκολες συνθήκες εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να ξαναβάλουμε στο χάρτη αυτόν τον νομό. Και κάναμε ό,τι μπορούσαμε όχι μόνο με μεγάλα αναπτυξιακά έργα, αλλά και με μικρά καθημερινά έργα. 21 εκατομμύρια δώσαμε μονάχα μέσα από τα προγράμματα Φιλόδημος 1 και 2 στους Δήμους της Εσπρωτείας. Αν υπάρχει σήμερα κάποια μπουλντόζα που ακόμα λειτουργεί στο νομό σας, είναι επειδή πριν από 4 χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε χρηματοδότηση στην τοπική αυτοδιοίκηση για να γίνουν έργα. 4 χρόνια όμως δεν έγινε απολύτως τίποτα και το χειρότερο, αποκλείσανε τη Θεσπρωτεία από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Διότι δόγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι όλοι οι πόροι να πηγαίνουν σε λίγους και ισχυρούς.
όλοι οι πόροι στο κέντρο και τίποτα για την περιφέρεια. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε ότι θέλουμε να επιστρέψουμε αυτή την πορεία, αυτή την πραγματικότητα. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για τους πολλούς και κυρίως τους αδύναμους, τη μεσαία τάξη. Θυμηθείτε τι σας λέγανε το 19, ότι θα έρθουν για να στηρίξουν τη μεσαία τάξη. Και πού κατάντησε η μεσαία τάξη σήμερα? Μαζί με κουπόνια. Κουπόνια για να πας στο σούπερ μάρκετ. Κουπόνια για να πληρώσεις το λογαριασμό του ρεύματος. Κουπόνια για να πας στο βενζινάδικο να βάλεις βενζίνη. Έχει γίνει η ζωή μας ένα πας. Πας για κάθε χρήση. Πας, αλλά πουθενά δεν πας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε κι εμείς ένα πας στον κύριο Μητσοτάκη και να του πούμε, ήρθε η ώρα σπίτι σου να πας. Πιστεύω όμως ότι αυτές τις μέρες ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να είναι πολύ απασχολημένος. Κάνει τα τελευταία του ταξίδια από άκρης άκρης στην Ελλάδα με το κρατικό αεροπλάνο, διότι από την άλλη Δευτέρα δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί. Και έχει και πολύ μεγάλη δουλειά εκεί στο Μαξίμου. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να τα μαζέψει όλα τα πιστήρια του εγκλήματος. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να ξυλώσει τα καλώδια του Predator που παρακολουθούσε τη μισή Ελλάδα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Από Δευτέρα όμως το Μέγαρο Μαξίμου θα ανήκει στη Δημοκρατία και όχι στο παρακράτος. Από Δευτέρα το Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει στρατηγείο για την ανακούφιση της κοινωνίας, για τη στήριξη της κοινωνίας, για την ανόρθωση της οικονομίας, για να ξανάρθει η δικαιοσύνη στον τόπο μας. Μιας και είπα όμως για τις παρακολουθήσεις. Το μεγάλο αυτό σκάνδαλο. Θα θυμάστε ποιος Μητσοτάκης απέφευγε σαν το διάολο το λιβάνι και ακόμα αποφεύγει να έρθει μαζί μου, οι δυο μας, ενώπιος ενωπίο, σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση. Πολλοί αναρωτιόντουσαν μα γιατί. Όσοι είχαν και την τελευταία αμφιβολία για το γιατί, το καταλάβανε όταν είδαν το debate την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και με 6 συμμετέχοντες. Στην πρώτη ζώρικη ερώτηση ομολόγησε μόνος του αυτό που έκρυβε επιμελώς 9 μήνες. Ότι οι παράνομες παρακολουθήσεις είναι σκάνδαλο και ότι δεν υπήρχε κανένας μα κανένας εθνικός λόγος για να παρακολουθείτε το πολιτικό σύστημα, το μισό πολιτικό σύστημα. Και αναρωτιέμαι, εφόσον ομολόγησε ότι είναι σκάνδαλο και δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος, γιατί ακριβώς, πώς, με ποιο τρόπο επικαλείτο το εθνικό απόρριτο, αφού δεν υπήρχε εθνικός λόγος, για τη συγκάλυψη της αλήθειας στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει η δικαιοσύνη, και ξέρετε κάτι, αν πρέπει η δικαιοσύνη να πάει παντού, πρωτίστως δικαιοσύνη πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη για να αλλάξει πορεία ο τόπος. Γιατί η δικαιοσύνη δεν έχει κινηθεί ακόμα? Γιατί η εισαγγελέα της ΕΕ που έβαζε υπογραφές για τις διατάξεις των παρακολουθήσεων και με θράσος στη Βουλή μας είπε ότι αν εγώ επιθυμώ θα παρακολουθώ ακόμα και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί είναι ακόμα στη θέση της? Πού τον κρατάει τον κύριο Μητσοτάκη? Και το κυριότερο, δεν είναι μονάχα ποιος παρακολουθήθηκε και τι ακριβώς έγινε αυτό το διάστημα. Είναι που έχει πάει αυτό το υλικό των παρακολουθήσεων. Το μισό πολιτικό σύστημα, υπουργοί, πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές κομμάτων, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, οι οικονομικοί παράγοντες, όλα αυτά τα δεδομένα, χιλιάδες γιγαμπάιτς, κάπου βρίσκονται σήμερα. Το ερώτημα είναι πού τα έχει πάει ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλει να εκβιάζει με αυτά όλο το πολιτικό σύστημα τα επόμενα 20 χρόνια? Και απαντάμε, και στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος προχθές μας είπε πρώτη φορά τόσο καθαρά ότι πρέπει οι υπόλογοι του παρακράτους να λογοδοτήσουν. Πώς ακριβώς θα λογοδοτήσουν? Με τον κύριο Μητσοτάκη ξανά στην κυβέρνηση? Υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει κάθαρση του δημόσιου βίου για το σκάνδαλο που ο ίδιος ετορκίστρωσε? Αν η Νέα Δημοκρατία είναι ξανά στην κυβέρνηση του τόπου,
Γι' αυτό λοιπόν απευθυνόμαστε και στους φίλους μας του Πασόκ Κινάρ, στους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες, αλλά και στους συντηρητικούς πολίτες. Αυτούς που ντρέπονται για αυτά που κάνει η σημερινή τους ηγεσία, γιατί υπάρχουν χιλιάδες έντιμοι νεοδημοκράτες που έχουμε ιδεολογικές διαφορές, αλλά δεν ανέχονται αυτή την αντιδημοκρατική συμπεριφορά, το βιασμό της δημοκρατίας. Και τους λέμε, κύριο Μητσοτάκη, σας ζητάει λευκή επιταγή να ξεπληθεί με την ψήφο σας, να γίνετε συνένοχοι. Και ταυτόχρονα στον κύριο Ανδρουλάκη σας ζητάει να τον ξεπλύνετε με τη στήριξή σας. Η μόνη δυνατότητα να υπάρξει κάθαρση είναι να ηγηθεί στις εκλογές ο Μητσοτάκης, και αυτό θα συμβεί με τη μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης από την επόμενη νομοκλογό. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιοι να λένε οι υπέτειοι στη φυλακή, αλλά ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν υπέτειοι στη φυλακή, αλλά μπορεί να συνεργαστούμε και με τον αρχιερέα των υποκλοπών. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε σήμερα να δώσουμε μια καθαρή απάντηση στον ελληνικό λαό. Οι εκλογές της 21ης του Μάη στην πραγματικότητα είναι και μια ισχυρή απόφαση για το αν στον τόπο μας θα έρθει δικαιοσύνη και στο θέμα το κρίσιμο των υποκλοπών. Αλλά είναι μια ισχυρή απόφαση για το αν στον τόπο μας θα έρθει δικαιοσύνη και για ένα άλλο μεγάλο έγκλημα που έγινε πριν από 2 μήνες. Και κάποιοι θέλουν να το ξεχάσουν. Πριν από 2 μέρες βρέθηκα στα Τρίκαλα και ζήτησαν να με συναντήσουν οι τραγικοί γονείς των 3 κοριτσιών, 2 δίδυμα κορίτσια και μια ξαδέλφη τους, που κάθηκαν άδικα σε αυτό το τρομακτικό δυστύχημα. Και μου είπανε, σου ζητάμε να δεσμευθείς ότι τα παιδιά μου δεν θα ξεχαστούν. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Αναρωτήθηκαν τι έγινε ακριβώς και 1 μήνα τώρα, από τότε που ξεκίνησε η διακριτική περίοδο. Είναι απαγορευμένη λέξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η λέξη τέλεια. Δεν προβάλλουν τις κινητοποίησεις τους, την αγωνία τους. Την αγωνία τους να υπάρξει δικαίωση. Δεσμεύτηκα απέναντί τους ότι θα κάνω ό,τι περνά το χέρι μου για να υπάρξει δικαίωση. Όχι για να εκδικηθούμε κάποιον, αλλά για να μην ξαναζήσουμε ένα τέτοιο δυστύχημα σαν για αυτόν, για τέτοια τραγωδία. Θέλω μόνο να σας πω ότι ακόμα χειρότερο από την τραγωδία, τα αίτια που μας οδήγησαν στην τραγωδία, τα οποία είναι γνωστά, η απαξίωση του σιδηρόδρομου, ο υπουργός που μέσα στη Βουλή έλεγε ντροπή στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν του λέγανε ότι είχε απαξιωθεί ο σιδηρόδρομος και θα θερμίσουμε θύματα, μια εβδομάδα πριν από το συμβάν, τα 3 εξώδικα των εργαζόμενων που προανήγγυλαν αυτό το τραγικό δυστύχημα. Χειρότερο όμως από όλα αυτά τις τρομακτικές ευθύνες είναι η διαχείριση που έκανε ο ίδιος ο Μητσοτάκης μετά. Μόλις πριν από 15 μέρες βγήκε στα κανάλια και είπε τα Τέμπη ήταν μια μικρή φθορά που την ξεπεράσαμε. Αλήθεια! Αλήθεια, η απώλεια 57 ανθρώπων είναι φθορά και πολιτικό κόστος. Έτσι όμως αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη ζωή. Για αυτούς τα κέρδη είναι πάνω από τους ανθρώπους και από τις ζωές. Για μας οι ζωές των ανθρώπων είναι πάνω από τα κέρδη. Και αυτή είναι η μεγάλη ηθική διαφορά που έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Μας έστειλαν παραστάσεις μπροστά σε ένα απαρχαιωμένη κονσόλα και έλεγαν ότι αυτή είναι η τηλεδιοίκηση. Θυμάστε, που κάηκε το 19 και δεν την αφικατέστησαν ποτέ. Μας έλεγαν ότι φταίει ένας άνθρωπος. Είναι τυχαίο το γεγονός, μόνο από αυτόν τον άνθρωπο, ανεκπαίδευτο, ανειδίκευτο, τον διόρισαν με κομματικό ρουσφέτη, γιατί έτσι έχουν μάθει. Αυτό το κράτος φτιάξαμε. Το κράτος λάφυρο. Το κράτος λάφυρο κομματικό. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή σε όλα αυτά. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ένα κράτος με λογοδοσία, με αξιοκρατία, όχι κράτος λάφυρο κομματικό. Έχουν βάλει όλα τα γαλάζια Golden Boys της ΔΕΚΟ, διπλασίασαν τους μισθούς τους, σαν τις γαλάζιες ακρίδες πέσανε στο δημόσιο πλούτο. 10 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις και κλειστοί διαγωνισμοί σε εταιρείες που φτιάχνονταν 3 μέρες πριν από τους διαγωνισμούς. Ύστερα μας κουνάνε το δάκτυλο και μας λένε πού θα βρείτε τα λεφτά να δώσετε 2.000 ευρώ στον πρωτοδιοριζόμενο γιατρό.
Πού θα βρείτε τα λεφτά να επιστρέψετε τη 10η τη σύνταξη στο συνταξιούχο? Πού θα βρείτε τα λεφτά να δώσετε αύξηση στο δημόσιο υπάλληλο που έχει να πάρει 14 χρόνια? Εμείς λοιπόν τους απαντάμε. Έχουμε κρυφθεί από τον ελληνικό λαό και για την ενδυμότητά μας και για την δικαιοσύνη με την οποία διαχειριστήκαμε την πιο δύσκολη στιγμή. Είχαμε υποχρέωση να μαζέψουμε 40 δις τα δημόσια ταμεία. Και τα αφήσαμε γεμάτα με 40 δις τα δημόσια ταμεία και να τρώει από τα έντιμα ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός είχε την ευκαιρία να δαπανίσει 60. Είδατε πώς και είδατε σε ποιους. Φανταστείτε εμείς να είχαμε αυτή την ευκαιρία. Αντί την υποχρέωση να μαζέψουμε 40, την ευκαιρία να δαπανίσουμε 60 με κριτήριο τη δικαιοσύνη. Θα ήταν αυτά τα δημόσια νοσοκομεία σήμερα. Θα ήταν έτσι όπως είναι τα δημόσια σχολεία. Θα ήταν αυτό το κοινωνικό κράτος. Θα ήταν εκεί που είναι σήμερα οι συντάξεις. Θα ήταν εκεί που είναι σήμερα η εσχροκέρδεια. Όλοι γνωρίζουν ποια είναι η απάντηση. Γιατί όσο και αν κάποιος μπορεί να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ και εμένα προσωπικά ότι κάναμε λάθη, ούτε ένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι χειριστήκαμε με ανεκτιμότητα και με σκοπιμότητα τις θυσίες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα λέμε ότι δεν ζητάμε μια δεύτερη ευκαιρία. Ζητάμε μια πρώτη να κυβερνήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας και όχι με τους εξαναγκασμούς της Τρόικα. Μια πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε με τα θέλω μας και όχι με τα πρέπει. Πολίτες της Θεσπρωτείας και της Ιγουμενίτσας, νομίζω ότι όσο έρχεται η ώρα, η μεγάλη κρίσιμη ώρα της αλλαγής, τόσο ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο. Εγώ λοιπόν θέλω σήμερα ένα πράγμα να πω και σε εσάς που με ακούτε και κυρίως στις νέες και στους νέους. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης του Μάη, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι απολύτως ανοιχτό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι απολύτως ανοιχτό γιατί εξαρτάται από ένα πράγμα. Από το πόσοι και ποιοι θα πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Αν στην κάλπη πάνε 450.000 νέες και νέοι που ψηφίζουν για πρώτη φορά, αν στην κάλπη πάνε οι συμπολίτες μας που θέλουν να ρίξουν ψήφο τιμωρίας για αυτά που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης αυτά τα 4 χρόνια και δεν αποφασίσουν να γυρίσουν την πλάτη στις εκλογές, τότε να είστε βέβαιοι, δεν θα του φτάσουν οι μέρες να πακετάρει για το Μαξίμου να μετακομίσει ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει ήδη να ξεκινήσει το πακετάρισμα. Δείτε τι ακριβώς γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο με τις περίφημες δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν θα πω αν είναι αληθινές οι ψεύτικες. Θα πω ότι η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή που τις διαψεύδει στο τέλος της ημέρας. Και ζητώ και από εσάς και από τους νέους ψηφοφόρους να διαψεύσουν τις προβλέψεις που λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει άλλη μια τετραετία αλαζονίας, αδιαφορίας και στοχοποίησης. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του. Είπε προχθές ότι τήρησα στο ακέραιο το πρόγραμμά μου. Έχει κι άλλο να κάνει. Έχει να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Έχει να ιδιωτικοποιήσει πλήρως τα δημόσια νοσοκομεία. Έχει να λαϊλατίσει τη νέα γενιά, στέλνοντας τους νέους ανθρώπους μετανάστες στο εξωτερικό, διατηρώντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και απαξιώνοντας κι άλλο τα πανεπιστήμια, τα δημόσια και τα περιφερειακά, για να δίνει πελατεία στα κολέγια. Και έχει να κάνει και κάτι ακόμα, να συνεχίσει τη μεγάλη αναδιανομή πλούτου με τις επιδοτήσεις που πηγαίνουν απευθείας για να ενισχύουν τις εταιρείες και τα καρτέλ της ενέργειας, των τροφίμων, των δηληστηρίων, αλλά έχει να κάνει κι άλλη μια μεγάλη αναδιανομή. Όχι αναδιανομή εισοδήματος, που την έκανε και θα τη συνεχίσει, αλλά αναδιανομή περιουσίας. Η μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας από τη μεσαία τάξη στους ισχυρούς. Με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. 700.000 ακίνητα, 700.000 νοικοκυριά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα νίκια των πάντων. Αυτό το σχέδιο θέλει να ολοκληρώσει. Και το ερώτημα που θέλω να σας απευθύνω είναι, θα τον αφήσετε? Το ερώτημα που σας απευθύνω είναι, την Κυριακή στις 21 του Μάη θα αφήσετε αυτό να συμβεί ψηφίζοντας χαλαρά? Στι
στις 21 του Μάη λοιπόν δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος. Υπάρχει ψήφος για τη ζωή μας. Υπάρχει ψήφος για την αλλαγή. Υπάρχει ψήφος που θα δώσει την επόμενη μέρα προοδευτική κυβέρνηση. Και είναι η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θέλω και θέλω να σας πω για κάτι ακόμη. Ο νομός σας έγινε εξαιτίας της δημογραφικής γύρανσης μόνο ειδική περιφέρεια. Την επόμενη Κυριακή θα είναι ή ο βουλευτής, ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελληνική Βουλή ή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να απευθυνθώ και σε όλους εκείνους που έχουν δίλημα για το τι πρέπει να ψηφίσουν, ειδικά εδώ στην Θεσπρωτεία. Και θέλουν να σταθούν έξω από την επιλογή των δύο μεγάλων κομμάτων. Θέλω να τους πω ότι το βράδυ της επόμενης Κυριακής έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποιοι θα είναι εδώ στους δρόμους της Θεσπρωτείας και της Οικουμενίτσας για να πανηγυρίζουν. Θα πανηγυρίζει ο δημοκρατικός λαός. Θα πανηγυρίζουν οι δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες της Οικουμενίτσας ή θα πανηγυρίζουν τα γνωστά συμφέροντα ή θα πανηγυρίζουν τα καρτέλ ή θα πανηγυρίζουν οι προνομιούχοι, οι μέτεροι, τα ρουσπέτια, όλοι όσοι ευνοήθηκαν 4 χρόνια τώρα ενώ η μεγάλη πλειοψηφία του λαού σας είδε το εισόδημα να συρρυκνώνεται και να μην μπορεί να βγει ο μήνας στην τρίτη κιόλας εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ σας καλώ να κάνετε ό,τι χρειαστεί αυτές τις 6 μέρες που μείνανε. Σπίτι με σπίτι, γειτονιά τη γειτονιά, καφενείο το καφενείο, χωριό το χωριό, ώστε την άλλη Κυριακή να πανηγυρίζει ο δημοκρατικός λαός της Οικουμενίτσας. Να πανηγυρίζει γιατί σας στείλει προοδευτικό, δημοκρατικό βουλευτή στη Βουλή. Και να πανηγυρίζει μαζί με όλη την Ελλάδα, διότι θα έρθει η μεγάλη αλλαγή που τόσο πολύ έχει ανάγκη η κοινωνία και ο ελληνικός λαός. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση που δίνει παράσταση νίκης και στην Θεσπρωτεία. Γεια σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ένα, δύο. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πώς είναι η ιδέα της συγκέντρωσης? Καταπληκτική. Είπατε πριν ένα γεγονός που έγινε, ότι δεν μπήκατε εσείς στον Τσίπρα, αλλά... Ήρθε αυτό σε μένα, έρχεται αυτό που πρέπει να έρθει σε μένα και όπως ήρθε. Ευχαριστώ. Εγώ να πάω στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ήρθε σε μένα. Πηγαίνετε εκεί και δείξτε προς τα εμένα. Πηγαίνετε εκεί και δείξτε προς τα εμένα. Σας πάρω εγώ σε κάπου. Πού να πάω? Στον Τσίπρα και δείξτε προς τα εμένα. Χαιρετήστε προς τα εμένα. Thank you.
Έγινε προσταθώ τώρα. Έγινε εσύ και γίνα προσταθώ. Θα σου τραβήξω βίντεο, όχι selfie. Έγινε εδώ. Άμα δεν πας Αγγελική για να μπρόξεις, δεν γίνεται τίποτα στα φίλια. Δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται εκεί πέρα. Το πες του να δει εδώ. Ε, κάτω πάει με να δει. Μα πού να... Εγώ ξέρεις, είχε περάσει τώρα που είχες ανάπτυξη το χαρμαντίο και μπήκα εγώ με ρόμπα και με ιστορία. Έλα, θα περάσει από μόνο. Άμα πας τώρα θα σε βγάλω, αλλά εδώ θα περάσει τώρα. Έλα, άπαξε.